Οι ιδιοκτήτες γεωταχής συμπληρώνουν τις αιτήσεις στην εφορία της Καλαμαριάς λίγες ώρες πριν εκπνεύσει η προθεσμία κατάθεση των πινακίδων των αυτοκινήτων τους. Η αδυναμία πληρωμής των τελών κυκλοφορίας αλλά και τη συντήρηση του αυτοκινήτου αποτελούν τους κύριους λόγους που τους οδήγησαν στα γησέ των ΔΟΗ. Να μην έχουμε ούτε να φάμε, όχι αμάξι να μπορούμε να κυκλοφορήσουμε. Με δύο παιδιά να μας ταΐζουν οι παππούδες κτλ. Είναι χαρακτηριστικό πως πάνω από 2.000 πινακίδες κατατέθηκαν μόνο στην εφορία της Καλαμαριάς. Υπάρχει κάποια αυξημένη σχετικά κίνηση σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. Όχι βέβαια όπως ήταν τις τελευταίες μέρες του έτους. Και σε σχέση με πέρυσι η κίνηση είναι περίπου 10-15% μειωμένη. Δηλαδή, πέρσι είχαμε παραλάβει σαν ΔΟΗ Καλαμαριάς 2.388 πινακίδες για προσωρινή κινησία και φέτος πλησιάζουμε γύρω στις 2.100 μέχρι στιγμής. Οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να έχουν μαζί τους ταυτότητα, άδεια και πινακίδες κυκλοφορίας, φωτοτυπία φορολογικής δήλωσης και του αντίστοιχου εκαθαριστικού του 2016 και απόδειξη πληρωμής των τελών κυκλοφορίας 2016. Για οικονομικούς λόγους. Δεν μπορείτε να προσφέρετε τα τέλη κυκλοφορία. Και γι' αυτό θα τις παραδώσουμε ή δεν γίνεται άλλο. Δεν υπάρχουν χρήματα για να τα πληρώσουμε. Δύσκολα τα πράγματα για εσάς. Φέτος πάρα πολύ. Τελευταία ημέρα σήμερα και για την παράταση που έδωσε το Υπουργείο Οικονομικών προκειμένου να διευκολυνθούν όσοι δεν κατάφεραν για διάφορους λόγους να πληρώσουν τα τέλη κυκλοφορίας και να καταθέσουν πινακίδες στις προηγούμενες ημέρες. Από αύριο η υπόθεση με καταβολή του αντιτίμου συνεπάγεται πρόστιμο ίσο με την αξία των τελών που έπρεπε να είχαν πληρώσει εγκαίρως. Ήρθα να πάρω μια βεβαίωση γιατί θα πουλήσω το όχημά μου και θέλω να κάνω μεταβίβαση και πρέπει να έχω τη βεβαίωση ότι έχουν πληρωθεί όλα τα τέλη κυκλοφορίας των προηγούμενων ετών. Τα έχετε πληρώσει δηλαδή φέτος. Ναι, φυσικά. Αλλιώς δεν μπορούσα να κάνω και τη μεταβίβαση. Όσοι επέλεξαν να εξοφλήσουν τα τέλη κυκλοφορίας μέσω τραπεζών είχαν τη δυνατότητα να τα πληρώσουν μέσω πιστωτικών καρτών σε 12 άτοκες μηνιαίες δόσεις.